αμίλητος και χωρίς να δώσει καμία ουσιαστική εξήγηση για το πώς προκάλεσε το μακελιό που κόστισε τη ζωή στη Μαρίνα Τζορμπατζάκη, ο 60χρονος καθομολογεί αν δολοφόνος μεταφέρεται στο δικαστικό μέγαρο και ενώπιον της εισαγγελέως. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια παρά το γεγονός ότι η μεταγωγή του προγραμματίστηκε την ίδια ώρα με την κηδεία του θύματος για να αποφευθούν επεισόδια. Κοίταξε που την έσφαξε. Οι λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του άγριου φωνικού προκαλούν ανατριχύλα. Η 53χρονη έζησε μια απίστευτη φρίκη μέχρι να ξεψυχήσει. Όπως φαίνεται στο αποκορύφωμα του άγριου καυγά που προηγήθηκε ανάμεσα στο θύμα και τον 60χρονο, ο καθομολογία δολοφόνος τράβηξε το μαχαίρι και άρχισε να το καρφώνει με μανία στο σώμα της. Βοηθούσε εδώ τα παιδιά της. Τώρα πρωί-πρωί ακούσαμε τα στενοφόρο και σφύριζε. Και ήρθαμε και είδαμε και μάθαμε ότι ο κουνιάδος της σφάξε το αρνί. Λες και έσφαξε κανένα πρόβατο. Τι να πούμε, κρίμα στην κοπέλα. Ήταν πολλαπλές μαχαιριές, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό όμως. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν ήταν μία, ούτε δύο. Mm. Πάλεψε. Ναι, πάλεψε. Ο τρόπος που έγινε δείχνει μίσος. Σαν κάτι να κρατούσε τόσο καιρό μέσα του, δεν ξέρω. Παρά τα κινητικά προβλήματα που φάνηκε σήμερα ότι αντιμετωπίζει, η άτυχη γυναίκα στάθηκε αδύνατο να του ξεφύγει. Με αποκορύφωμα την προσπάθειά της να ανέβει σε ένα ψυγείο. Όπως φαίνεται όμως, εκεί ο 60χρονος την εγκλώβησε και την έσφαξε κυριολεκτικά. Όπως έχουν καταγράψει οι κάμερες κλειστού κυκλώματος που είχε το κατάστημα. Το πρωί μία γειτόνισσα από το μαγαζί γενική μας επιχείρηση στο καφέ και με ξύπνησε χτυπώντας με την πόρτα και μου είπε: έλα, γιατί κάτι έπαθε η μητέρα σου. Και πήγα και είδα τη μητέρα μου κάτω στο πόρτα. Η εισαγγελέας υπηρεσίας Ηρακλείου άσκησε σε βάρος του δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση την ίδια στιγμή που συγγενείς και φίλοι συνόδευαν την 53χρονη στην τελευταία της κατοικία. Σύμφωνα με τον αδελφό του 60χρονου, ο κατηγορούμενος δεν είχε κακές σχέσεις με το θύμα και τα παιδιά της. Όμως λίγο πριν το φωνικό του ανέφερε ότι είχε προηγηθεί ένα επεισόδιο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο ίδιος του ανέφερε ότι ήθελε να τον διώξουν από το σπίτι επειδή δεν βοηθούσε στις δουλειές, όμως όπως υποστηρίζει δεν αντιλήφθηκε να υπάρχει θυμός είτε οργή ώστε να υποψιαστεί τη μοιραία κατάληξη. Και γύρισε, λέει, άφησε ένα κάτι ματωμένα ρούχα, λέει, εκεί πέρα, άλλαξε και είπε πως θα πάει και να σφάγει. Αυτό. Με την κόρη μου, δηλαδή, τα παιδιά της, την πρώην γυναίκα μου, τα πήγαιναν μια χαρά. Έμενε μαζί με την αδερφή μου. Του είπε ότι η αδερφή μου ότι πρέπει να φύγει από το σπίτι και αυτός μάλλον επειδή δεν το άντεξε όλο αυτό, ξέσπασε έτσι, να υποθέσω, δεν ξέρω. Πόσο σκέφτηκε και πήγε έκανε αυτό που έκανε. Εγώ είμαι σε δύσκολη θέση τώρα. Τι να πάω να δω το φωνιάζει το παιδιό μου. Που σκοτώσανε τη μάνα του. Δεν ξέρω τι να κάνω και εγώ τώρα. Από τη μια στην άλλη σχέση μου πως είναι και αυτός ο αδερφός μου, δεν ξέρω τι έγινε. Και το πως είναι ο αδερφός μου πρέπει να είναι και αυτός έλαβε την ψυχολογική που δείξε. Θέλω να μάθω πάνω εδώ τι έγινε, γιατί το έκανε αυτό.